Δεξιά για τον Ερνάνη, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ερνάνη σουτάρει, έγινε το τάκλιν από τον Ομάρ. Τρομερή επέμβαση από τον αριστερό μπακ του Πανεγιάλιου. Η φάση συνεχίζεται, σουτ του Φουστέρ, σουτ του Καμπιάσο ψηλά. Αυτή είναι η πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Στο 14 έφυγε έξω η προσπάθεια του Αργεντινού. Τώρα ο Σαλίνο σεντράρει, Φιμπόγκασον δεν θα μπορέσει να κάνει το κοντρόλ. Καμπιάσο έρχεται και ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό στο 23. Πάνω που λέγαμε για τη μοναδική χαμένη ευκαιρία του αγώνα μέχρι τώρα και ήταν από τα πόδια του Καμπιάσο. Ο Αργεντινός ήρθε εδώ σαν τρέιλερ μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Φιμπόγκασον να κοντρολάρει. Ο Ομάρ έχει προωθηθεί στην αριστερή πλευρά του Πανεγιάλιου. Άνοιγμα δεξιά, το σουτ με τη μία και η πρώτη χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους με τον Σπίνουλα να σουτάρει ψηλά πάνω από το τέρμα του Καπίνο. Προσπαθήσαμε σε αυτόν τον αγώνα να παρουσιαστούμε όσο δυνατόν καλύτεροι και νομίζω ότι κατά διαστήματα ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Αναλογικά με τον αντίπαλο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, τον Ολυμπιακό, που είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πλέον καθιερώνεται και στην Ευρώπη. Η εμφάνισή μας κυρίως στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλή. Όσο περνούσε όμως ο χρόνος, λογικό ήταν ότι ο αντίπαλός μας να επικρατεί όλο και περισσότερο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φουστέρ άρχισε να δώσει την πάσα ο Ισπανός, ήρθε από πίσω ο Καμπιάσο, σκάβει ωραία για τον Φιμπόγκασον, από πλάγια θέση ο Ισλανδός, γύρισε τα δεύτερο δοκάρι, Ερνάνη το ψαλίδι έξω. Με το που επέστρεψε στο μάτς μετά τον τραυματισμό του, Ερνάνη επιχείρησε αυτό το εντυπωσιακό σουτ, αλλά δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα χαμηλά. Τσιμίκας κάνει κίνηση στο χώρο, ξαναπαίρνει από τον Νταβίδ Φουστέρ, γυρίζει τη σέντρα. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, κεφαλιά ψαράκι από τον Τσόρι Ντομίνγκες για το 0-2 στο 41. Μετά από πολύ ωραία σέντρα του Τσιμίκα που πιστώνεται εδώ την ασίστ και δέχεται και αυτός, κυρίως αυτός θα έλεγα, τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του. Πάει να τον αγκαλιάσει και ο σκόρερ, ο Τσόρι Ντομίνγκες. Πρόκειται λοιπόν για μια δίκη κατά τη γνώμη του Νίκη, με την έννοια ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Ήμασταν από την αρχή συγκεντρωμένοι έτσι ώστε να πάρουμε την νίκη όπως ήταν η υποχρέωσή μας, αλλά ήμασταν συγκεντρωμένοι και στο να πετύχουμε όσο περισσότερα γκολ γινότανε. Το καταφέραμε, είμαστε ευχαριστημένοι λοιπόν με το αποτέλεσμα, με τα γκολ που βάλαμε, αλλά και με το γεγονός ότι κερδίσαμε δίκαια. Παίξαμε σε έναν αγωνιστικό χώρο όπου δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να αποδίδεις καλά. Άλλες στιγμές του παιχνιδιού ήμασταν καλοί, άλλες στιγμές όχι τόσο καλοί. Όμως είμαστε ικανοποιημένοι γιατί είδαμε την επάνωδο κάποιων ποδοσφαιριστών μας οι οποίοι ήταν τον τελευταίο καιρό τραυματισμένοι. Μιλάμε για την περίπτωση του Νταβίδ, για την περίπτωση του Τσόρι. Πάντα είναι ωραίο να βλέπεις σε τι κατάσταση βρίσκονται και να επανέρχονται για να βοηθήσουν την ομάδα. Επίσης είδαμε κάποιους παίχτες από τους νέους. Είδαμε για παράδειγμα την πολύ καλή απόδοση του Τσιμίκα και την βοήθεια που προσέφερε ο Βούρος όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός αυτό. Και από τη συνολική παρουσία των παιχτών μέσα στο παιχνίδι σήμερα. Ωραία πάσα για τον Φουστέρ που σουτάρει με τη μία. Αποκρούει ο Πίτκας. Την πρώτη καλή ευκαιρία στο δεύτερο μέρος. Έχετε στο 59 για τον Ολυμπιακό. Ίσως και να ευνηδιάστηκε ο Φουστέρ με τον τρόπο που πέρασε η μπάλα τους αμυντικούς του Πανεγιάλιου. Φουστέρ και πάλι. Δίνει τον Καμπιάσο που κινείται σε θέση εξτρέμ. Σεντράρει ο Καμπιάσο. Φιμπόγκασον. Κεφαλιά πάνω στον Πίτκα. Ερνάνη, Φιμπόγκασον, πλασάρι, αποκρούει ο Πίτκας. Χαμένη τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό εδώ για το 0-3 στο 67 με τον Φιμπόγκασον. Στα λίγα λεπτά που απομένουν στο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός θα πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη. Στα τη φάση των ομίλων θα φτάσει στους 4 βαθμούς και θα συνεχίσει μαζί με τον Πλατανιά στη βαθμολογία. Εδώ έχουμε την ευκαιρία για τον Πανεγιάλιο, έξω το σούτα τον Μπουρλάκη. Καλύτερη ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο 84. Ωραία παλιά του Καμπιάσο, τραβήθηκε άμυνα του Πανεγιάλιου, το πλασέ από τον Κολοβό στα δίχτυα, γκολ για τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει υπόδειξη για offside, στο 86 έχουμε το 0-3. Φαίνεται να καλύπτεται ο Κολοβός, ναι, καλύπτεται εδώ από τον παίχτη που βρίσκεται στα αριστερά. Με τον Ολυμπιακό ξανά μπροστά, Σαλίνο, πέρασε η μπάλα, Ερνάνη το σουτ, 0-4. Διαμαρτύρονται και πάλι παίκτες του Πανεγιάλιου για offside. Δεν υπήρξε υπόδειξη του βοηθού. Εδώ τη στιγμή που γίνεται η πάσα από τον Σαλίνο, ήταν εκτεθειμένος για πολύ λίγο νομίζω ο Ερνάνη. Οριακή η φάση, όπως οριακή ήταν και η φάση του τρίτου γκολ. Τελευταίο λεπτό και των καθυστερήσεων στο Αίγιο. Έγινε το λάθος. Ο Μαρ πέφτει ο Καπίνο. Ο Μαρ σουτάρει έξω. Χάθηκε εδώ η ευκαιρία τουλάχιστον για τον Πανεγιάλιο να πανηγυρίσει ένα γκολ στο απόψινο παιχνίδι.